Όμω ε, θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Ζαμπάρα και αυτό το κρατήσαμε. Σα ευχαριστούμε για την υπομονή σα. Για, για το... να πάρουμε ένα σχόλιο για τα όσα συνέβησαν προχθέ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ε. Χθε ήταν η δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Ο κύριο Κασαλάκη ανακοίνωσε λοιπόν ε. ότι κάνει ένα νέο κόμμα και αποχώρησε. Τώρα το μεγάλο θέμα είναι ότι αν αποχωρήσει ένα ακόμα βουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαμπάρα, φεύγει από αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο που νομίζω mm. ότι είναι σημαντικό και θα ήθελα να το πω στους συναδέλφους μου βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι αξιωματική αντιπολίτευση σε κάνει ή δεν σε κάνει η κοινωνία, ο λαός, ο κόσμος. Άρα αυτό είναι και μια, θέλετε, προτροπή να το ξανασκεφτούν. Mm. Γιατί είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση με μια πρόσφατη λαϊκή ετοιμιγωρία. Άρα αν αυτό ανατραπεί, θα είναι ανατροπή της λαϊκής ετο πρόσφατη αψήφου των πολιτών. Και είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, όλοι έχει και ο καθένα την, την, προσωπικότητά mm. του, αλλά υπάρχει και ένα βάρο που είναι μεγαλύτερο από εμά, κύριε Χαρετάτο και κυρία Φόσκολ. Και είναι αυτό το βάρο το να είναι η αριστερά εξωματική αντιπολίτευση και να δίνει μάχες και απαντάτε, μέσα στη, και στη Βουλή. Βουλή. Τι απαντάτε στου συναδέλφου που θέλουν να αποχωρήσουν, εγώ... αν σκέφτονται τέλο πάντων να αποχωρήσουν. Προφανώ ότι πρέπει να το ξανασκεφτούν. Και με τη φράση που σας είπα στην αρχή, ότι η εξωματική αντιπολίτευση σε κάνει ή δεν σε κάνει ο λαός. Και μόνο ο λαός. Άρα. Δεν μπορούμε δηλαδή να αλλάζουμε τη σύνθεση της Βουλής όταν έχεις ένα πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα παρά τις διαφωνίες που μπορεί να είναι έντονες, που μπορεί να είναι σημαντικές. Καμία αντίρρηση σε αυτό. Να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε. Mm -hmm. Αλλά νομίζω ότι τώρα είναι κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο βαρύ, κάτι πιο σημαντικό η απώλεια του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το τι σημαίνει αυτό πρακτικά για να κόμμα και μέσα στη Βουλή επί της διαδικασίας και για, αλλά Μάλιστα. και έξω στην κοινωνία να μην χάσουμε αυτή τη δυνατότητα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει για να μπορούμε να σηκώνουμε τους τόνους και να κάνουμε αντιπολίτευση Μάλιστα. σε μια κυβέρνηση εντελώς ανάλγητη και καταστροφική. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ να είστε σας καλά. ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.